Στρεπτόκοκκος και η Λαρά έχουν σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης. Οι δύο θάνατοι από στρεπτόκοκκο στη χώρα με διαφορά λίγων ωρών, αλλά και τα τέσσερα κρούσματα η Λαρά στα Χανιά προκαλούν την ανησυχία των ειδικών που σπέβδουν να δώσουν συμβουλές στους πολίτες. Στη διάρκεια της εκπομπής ώρα αιχμής υπογραμμίστηκαν τα αυξημένα περιστατικά στρεπτόκοκκου και στην Κρήτη, ενώ όπως τόνισε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, 21 είναι τα παιδιά που τους τελευταίους 10 με 12 μήνες έχουν χάσει τη ζωή τους από στρεπτόκοκκο. Σήμερα στη μαύρη λίστα προστέθηκε ένας 28χρονος από τον Τύρναβο, ενώ χθες έχασε τη ζωή του και ένα 9χρονο παιδί στο Διδημότυχο. Ότι ο στρεπτόκοκκος φέτος και σε εμάς στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και Αμερική, έχει πάρα πολλά περιστατικά και μάλιστα είναι τραγικό να έχουμε θανάτους παιδιών. Και εδώ στην Ελλάδα περίπου είναι στα 21 θάνατοι για παιδιά. Ο υψηλός πυρετός, ο οποίος δεν πέφτει με τον πυρετικό, δεν πέφτει με τον μπανάκι, δεν πέφτει με την κοπρέσα. Αυτό θα πρέπει να μιλήσει με τον παιδίατρο, το παιδίατρο, οι γονείς με τον παιδίατρο του παιδιού και να ξεκινήσει με το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε να πούμε να κάνουμε ένα τεστ. Η υπερβολική χρήση αντιβιωτικών και στην Κρήτη φαίνεται πως ευνοεί την εξάπλωση του στρεπτόκοκκου και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι ανθεκτικό στη θεραπεία. Μάλιστα, όπως τονίζουν οι ειδικοί, χρειάζεται αυξημένη προσοχή από τους γονείς, μιας και ο στρεπτόκοκκος είναι πιο επιθετικός στα παιδιά. Μπορεί να έχει χαμηλό οξυγόνο και σίγουρα οι επιπλοκές μπορεί να είναι μια ενδονοσοκομιακή πνευμονία, μπορεί να είναι ένα εμπίημα, απόστημα. Ότι κάθε θάνατος είναι μια ήττα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που είπατε, κυρία Παγώνη. Είναι μια ήττα για το σύστημα, είναι μια ήττα για το φορέα υγείας. Όχι ήττα και με πόσο την... μάλλον θα μιλάμε και για ένα θάνατο μικρού παιδιού. Όχι με την έννοια ότι αποτελεί αφορμή για καταγγελίες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κυρίως αφορμή για μάθηση. Εξελίσσεται η κλινική κατάσταση. Οι επιπλοκές ποιες είναι, κυρία Παγώνη? Ξεκινάνε οι επιπλοκές και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν αρχίσουν και οι επιπλοκές, τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν. Μέχρι να ξεκινήσει η αγωγή, να δράσει και η αγωγή, η αντιβίωση δεν είναι αμέσως ότι τη μία ώρα παίρνει το φάρμακο. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλούν τα τέσσερα κρούσματα η Λαρά στα Χανιά, με την επανεμφάνιση της νόσου να έχει μπει ήδη στο μικροσκόπιο των υγειονομικών. Πρόκειται για τέσσερις ασθενείς, κάποιοι εκ των οποίων χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Χανίων. Ναι, αυτή την πληροφορία έχουμε αυτή τη στιγμή. Ήταν κάτι που είναι αναμενόμενο και οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων σε όλη την Ευρώπη, η οποία είναι 45 φορές πάνω από το προηγούμενο έτος. Η Λαρά μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές, ενώ ήδη οι γιατροί και στο νησί προσπαθούν να ερμηνεύσουν επιστημονικά τα αυξημένα κρούσματα, μιας και η Λαρά έχει μεγάλο ποσοστό υπερμετάδοσης. Νομίζω πως ναι. Τρεις νοσηλεύτηκαν από τους τέσσερις ή και οι τέσσερις. Αλλά δεν έχω όλη την ενημέρωση. Ίσως αύριο θα ξέρω περισσότερα. Θεωρώ ότι αυξάνεται το ποσοστό χρόνο με το χρόνο των μη εμβολιασμένων παιδιών στην Ελλάδα. Μάλιστα.